Σωστή στάση του σώματος. Πόσα πράγματα θα έβρισκε να πει κάποιος ειδικός για τον τρόπο που καθόμαστε, στεκόμαστε, ακόμα και τον τρόπο που ξαπλώνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν τόσα μέσα στην καθημερινότητα που χρειάζεται να προσέχουμε που δεν κατορθώνουμε να τα κάνουμε όλα. Είναι η αλήθεια. Και έτσι σηκώνουμε πράγματα λανθασμένα. Μαθαίνουμε να κάνουμε δουλειές με τρόπο τέτοιο ώστε άθελα να αυτοτραυματιζόμαστε. Και φυσικά δεν γνωρίζουμε πώς να μην κάνουμε κακό στον εαυτό μας, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό. Αν ακολουθήσουμε όμως τις συμβουλές από τους ειδικούς, δεν θα έχουμε πια δικαιολογία, έτσι. Μην χάσετε λέξη λοιπόν από αυτά που θα ακούσετε στη συνέχεια. Η δουλειά της Μαριέτας δεν είναι μόνο καθιστική, αλλά απαιτεί παράλληλα πολύ ωραία χρήση υπολογιστή. Με τον καιρό και εξαιτίας της κακής στάσης του σώματός της, άρχισε να έχει ενοχλήσεις που στη συνέχεια έγιναν οξύς πόνοι σε αυχένα και ομοπλάτη. Συμπτώματα συνηθισμένα για όσους δουλεύουν πολλές ώρες καθιστή, αλλά και για όσους, λόγω της φύσης της εργασίας τους, καταπονούν τους μύες τους. Το είδος της δουλειάς μου απαιτεί πολύ ωραία χρήση υπολογιστή και τηλεφώνου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μου προκαλέσει ενοχλήσεις στον αυχένα και την ομοπλάτη. Συζητώντας με φίλες, συναδέλφους και ψάχνοντας στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι αυτό το πρόβλημα είναι αρκετά συχνό και ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Τώρα που είσαι μαμά και χρειάζεται να κρατάς πολλές ώρες το μωρό στην αγκαλιά σου, επιδεινώθηκε η κατάσταση? Ως νέα μαμά, άλλες κινήσεις επιβαρύνουν το σώμα μου. Το καθημερινό σήκωμα του μωρού. Πολλές φορές με τη ταυτόχρονη και λανθασμένη χρήση τηλεφώνου με τον ώμο. Η αναγκαστική αποχή από τη γυμναστική, όπως και η πολύ ωραία καθιστική ζωή στο σπίτι, το μωρό είναι λίγων μηνών, μου προκαλούν πόνο στα χέρια, στη μέση και στον αυχένα. Η κακή στάση του σώματος, αλλά και η υπέρχρηση, δηλαδή η συχνή επανάληψη ορισμένων κινήσεων, μπορούν να μας προκαλέσουν ενοχλήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε τενοντίτιδες. Ποιοι όμως είναι οι συνήθεις τραυματισμοί που μπορούν να μας συμβούν κατά την εκτέλεση καθημερινών εργασιών? Γενικά η στάση του σώματος είναι πολύ σημαντική, όπου αν δεν τηρήσουμε τη σωστή στάση ή αν εργομετρικά δεν είναι ο υπολογιστής στο σωστό ύψος ή δεν έχουμε καλή καρέκλα, μπορεί να επηρεαστεί ο αυχένας, οι ομοπλάτες, οι ώμοι, οι αγκώνες, οι καρποί και πηγαίνοντας προς τα κάτω προς τη μέση. Οπότε έχουμε διάφορα είδη τα οποία τα λέμε σύνδρομα υπέρχρησης αυτά, τα οποία μπορεί να καταλήξουν και σε τενοντίτιδες και τενοντοπάθειες. Μια άλλη ομάδα επαγγελματιών που πολύ συχνά παραπονούνται για πόνο, κυρίως στο άνω άκρο και στον ώμο και στον αυχένα, είναι αυτοί που δουλεύουν με τα χέρια πάνω από το επίπεδο του χεριού, δηλαδή χρειάζεται να δουλεύουν πολύ εκεί πάνω. Αυτοί είναι οι ηλεκτρολόγοι, αυτοί που ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, ελαιοχρωματιστές. Παράλληλα, τόσο η εγκυμοσύνη όσο και αργότερα η μητρότητα έχουν το τίμημά τους και αυτό μεταφράζεται σε πόνους στο σώμα μας. Προβλήματα στον αυχένα, στην πλάτη, στη μέση αλλά κυρίως στα γόνατα αντιμετωπίζουν οι νέες μαμάδες καθώς περνούν πολλές ώρες καθιστές κρατώντας το μωρό τους. Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν? Από τη συνεχή κακή στάση μπροστά σε ένα γραφείο ή σε ένα κομπιούτερ, μπορεί να αναπτύξουμε πόνο στις ομοπλάτες και πόνο στην πλάτη. Ο πόνος είναι σαν ένα δάγκωμα που ξεκινάει εδώ πέρα σαν πιάσιμο. Αυτός ο πόνος μπορεί να είναι πιο μόνιμος, να επηρεάζει και το βράδυ να μας ξυπνάει και επίσης να αντανακλάει κάτω στα χέρια και να μου διάζουν και τα χέρια. Και αυτό μπορεί να συνοδεύεται και με δυσκαμψία στην αυχενική μοίρα. Κατά καιρούς, όλους μας έχουν απασχολήσει ενοχλήσεις και πόνοι στον αυχένα, στην ομοπλάτη αλλά και στα χέρια. Άραγε υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τους τραυματισμούς αλλά και την καταπώνηση των μειών μας? Για να αποφύγουμε αυτούς τους τραυματισμούς, το ένα είναι, όπως είπαμε, να στεκόμαστε σωστά, να έχουμε καλή στάση στο σώμα μας, να μην καμπουριάζουμε, να έχουμε καλή μυϊκή κατάσταση, να αθλούμαστε ή να γυμναζόμαστε έτσι. Μιλάμε τώρα και ένα περπάτημα, είναι ένα πολύ καλό είδος γυμναστικής και να έχουμε γενικά καλή φυσική κατάσταση. Το τσιγάρο βλάπτει πάρα πολύ σε όλα αυτά που μιλάμε μέχρι τώρα. Είναι μια πάρα πολύ κακή συνήθεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα βλέπω είναι πολύ διαδεδομένη, διότι μειώνει την οξυγόνωση των ιστών, οπότε τα κάνει πιο επιρρεπή σε τραυματισμούς. Και για όλους εσάς που κάθεστε πολλή ώρα μπροστά στον υπολογιστή, οι ορθοπαιδικοί συστήνουν αφενός να σηκώνεστε κάθε μισή ώρα για να ξεμουδιάσετε και αφετέρου να διορθώσετε τη στάση του σώματός σας, αλλά και του υπολογιστή σας.
Μην καμπουριάζετε, σηκώστε την οθόνη ώστε να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα μάτια σας και φέρτε το πληκτρολόγιο κοντά σας στο ύψος των αγκώνων. Πολύ βοηθάνε σε αυτό οι διατάσεις, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνουμε διατάσεις με τα δάχτυλα προς τα πάνω και προς τα κάτω στον αγκώνα, με τεντωμένο τον αγκώνα και προς τα κάτω και προς τα πάνω, αλλά και το καλύτερο να σηκωνόμαστε λίγο να ξεμουδιάζουμε. Οι μαμάδες γενικά αυτό που θα πρέπει να κάνουν όταν κρατάνε το μικρό να το κρατάνε κοντά τους. Να μην σηκώνουν τα παιδιά ή να μην σκύβουν άτσαλα μονοκόμματα, να λυγίζουν τα πόδια ώστε να παίρνουν τα μικρά από κάτω και γενικά να μην περνάνε πολλές ώρες σε μία στάση. Αν κάνατε όλα τα παραπάνω και ακόμη νιώθετε πόνους κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων και καθημερινών κινήσεων, το πρώτο που πρέπει να κάνετε, εφόσον είναι εφικτό, είναι να τις σταματήσετε. Το δεύτερο, να επισκεφτείτε το γιατρό σας. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, υπάρχουν κάποιες γενικές, να το πω, ομάδες θεραπευτικές. Συνήθως η πρώτη αντιμετώπιση, η οποία βοηθάει, είναι η χρήση της φυσικοθεραπείας. Μια άλλη ομάδα είναι η φαρμακευτική, με κάποια αντιφλεγμονώδη. Αν και στις ορθοπαιδικές παθήσεις, η φαρμακευτική θεραπεία κυρίως έχει προσωρινά ωφέλη. Όσον αφορά επίσης μια άλλη ομάδα θεραπείων, είναι διάφορες ενέσεις με διάφορους παράγοντες πάνω στους στένοντες. Βέβαια, κάποιες περιπτώσεις είναι πιο σοβαρές από τις υπόλοιπες και δυστυχώς απαιτούν χειρουργείο. Τώρα, όταν όλα αυτά αποτύχουν, αποτύχει η φυσιοθεραπεία, αποτύχουν τα φάρμακα, αποτύχουν οι ενέσεις, ο ασθενής έχει ακόμα πρόβλημα έντονου πόνου ή δεν μπορεί να κάνει διάφορες δραστηριότητες, τότε πλέον έχουμε τη χειρουργική θεραπεία, όπου κυρίως αρθροσκοπικά, όπως βλέπετε και το πύργο πίσω μου τον αρθροσκοπικό, με μικρή επεμβατικότητα από την πλευρά τη δικιά μας, βάζοντας μια κάμερα μέσα σε μια άρθρωση, μπορούμε να καθαρίσουμε κάποιους στέντες, να ράψουμε κάποιον άλλο σπασμένο, με πολύ καλά αποτελέσματα. Για να μην φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει σήμερα κιόλας να πάρουμε στα σοβαρά τις ενοχλήσεις που νιώθουμε, να ακούσουμε το σώμα μας και να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών.